Γεια σου, καλώς ήρθες. Είμαι ο Ακάς. Θα κάνουμε τώρα μια απίστευτη ανάλυση. Τα 9 σημάδια της γρουσουζιάς. Ή αν θέλεις και του κακού κάρμα. Θα ακούσεις πληροφορίες, τις οποίες ίσως και να μην τις έχεις ξανακούσει. Θα σου κάνουν μια ιδιαίτερη, έτσι, ας το πούμε, εντύπωση. Μείνε στο κανάλι, διότι θα δεις, θα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Α, πρώτο ξεκινήσω να σας πω ότι με λένε Ακάς, είμαι αναλυτής ταρό, ερευνητής αστρολογίας, ερευνητής αριθμολογίας, ασχολούμαι και με ρούνους, με διάφορα πράγματα, έχω ανοίξει το κανάλι για να περνάμε όμορφα, να κάνουμε διάφορα έτσι περίεργα πράγματα. Κάνω shorts, μπες επίσης και στο site μου, στο akastaro.gr, googlareto, δωρεάν υπηρεσίες, μπες μέσα από ευχαριστηθείς. Πάμε όμως κατευθείαν τώρα να δούμε τα 9 σημάδια της γρουσουζιάς. Δεν είναι αυτό ίσως που περιμένεις, εντάξει. Υπάρχουν κάποια στιγμή στη ζωή μας κάποιες καταστάσεις τις οποίες νιώθουμε ότι είμαστε εκτός. Εντάξει. Ένα από τα πράγματα τώρα, ένα σημάδι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο, είναι ξαφνικά έχουμε μία ξαφνική ατυχία. Παρόλο που μπορεί να προσπαθούμε και έχει να κάνει σε πολλά πράγματα. Θέλει στην αγάπη, στον έρωτα, στα επαγγελματικά μας, στην περιουσία μας. Εκεί λοιπόν που όλα δείχνουν ότι okay, είναι μια χαρά, κάπου τα έχουμε ισορροπήσει, τσουπ, κάτι γίνεται και χάνουμε. Και όχι μόνο χάνουμε, τρώμε μεγάλη ήττα. Αυτό τώρα τι γίνεται? Τι μπορεί να συμβαίνει και ποια είναι μια εξήγηση? Κάποιοι βεβαίως θα πούνε, συμφωνώ και εγώ σε αυτό, ότι ναι, οφείλεται στη διαδικασία των επιλογών που έχουμε κάνει εμείς στη ζωή μας και τις επιλογές και με τους ανθρώπους που σχετιζόμαστε κτλ. Μήπως όμως υπάρχει και κάποιος άλλος παράγοντας, ο οποίος ενώ εμείς είμαστε θετικοί, το επηρεάζει και γίνεται εντελώς αρνητικό? Ένα δεύτερο σημείο ιδιαίτερο της γρουσουζιάς ή των ανθρώπων που μας γρουσουζεύουν και έχουν πολύ τοξική αρνητική ενέργεια, εντάξει, το μάτι εδώ τέλος πάντων, είναι ότι όλοι κουβαλάμε κάποιο φορτίο, όλοι μας, κυρίως συναισθηματικό φορτίο, το οποίο αυτό, επειδή μπορεί να έχουμε πληγωθεί, τραυματιστεί, υψώνουμε ένα τείχος και όταν συναντάμε κάποιους άλλους ανθρώπους αμέσως πηγαίνουμε με αυτό το φίλτρο του τραύματος, αν θέλεις, ή του φόβου και δεν μπορούμε να έρθουμε πραγματικά σε μια, ας το πούμε, αληθινή επαφή. Και αυτό τι γίνεται, μας τρελαίνει μέσα μας. Γι' αυτό πολλές φορές όταν λέμε, θα μου πεις και αυτό γρουσουζιά είναι. Λοιπόν. Μπορεί να οφείλεται και σε κάποιους άλλους παράγοντες, θα τους αναφέρω τώρα, δεν χρειάζεται, αλλά ναι, μπορεί να είναι και εκεί μια πολύ ισχυρή τοξική ενέργεια, η οποία μας επηρέασε στο παρελθόν, μας προγραμμάτισε και την κουβαλάμε, έτσι. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τον έρωτα, την αγάπη, στα επαγγελματικά, να έχουμε περάσει τόσο άσχημα που τα κουβαλάμε. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι και έχει να κάνει και με την οικογένεια κατά κάποιο τρόπο. Ένα τρίτο σημάδι είναι ότι αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μπλοκαρισμένη ενέργεια, δηλαδή στο ίδιο και στο ίδιο. Νιώθουμε ότι τίποτα δεν προχωράει. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Παρόλο που μπορεί να το προσπαθείς, να έχεις δώσει τα πάντα. Και εκεί να προσπαθείς για την αγάπη, για το συναίσθημά σου, για τα επαγγελματικά σου, τα κληρονομικά σου, δικαστικά που έχεις δίκιο. Τίποτα, τίποτα δεν προχωράει. Και ξέρεις, το να νιώθεις ότι είσαι μπλοκαρισμένος, μπλοκαρισμένη, ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση πολύ στάσιμη. Φυσικά εννοείται ότι αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό και εννοείται ότι χάνεις και το ηθικό σου, χάνεις τη δύναμή σου, χάνεις την ενέργειά σου. Ξέρετε κάτι, το μυστικό σε όλα αυτά, εντάξει, το λέω τώρα γιατί δεν είναι και κάτι, είναι να έχεις υψηλά επίπεδα ενέργειας να αντιμετωπίσεις. Ακόμα και όταν αντιμετωπίσεις γίγαντες, πώς να σου το πω. Εντάξει, προχωράμε τώρα, δεν λέω κάτι πάνω σε αυτό γιατί κάποιος θα πει, ωραία, πώς το κάνει ο καθένας. Εντάξει, δεν το απαντάω αυτή τη στιγμή, προχωράμε. Θα το δούμε μετά. Θα το αναλύσουμε μετά. Οπότε, αυτό που μαθαίνουμε, αυτό που εγώ έχω μάθει και αυτό που εγώ έχω στη ζωή μου, εγώ όμως, έτσι προσωπικά, τώρα κάποιος άλλος μπορεί να φέρει αντίρρηση, είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν υπάρχουν συμπτώσεις σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, όταν βρισκόμαστε μπλοκαρισμένοι, είναι διότι για κάποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Εντάξει. Το επόμενο είναι το κομμάτι των επιθυμιών που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε.
δεν μπορούμε να τα φέρουμε αυτά τα οποία οι φιλοδοξίες μας, η πρόοδός μας, οι επιτυχίες μας. Κάπου εκεί οι δονήσεις αυτές βρίσκονται σε μία κατάσταση και εκεί όπου δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε καθόλου, να προοδεύσουμε. Μοιάζει με το προηγούμενο που είναι ότι νιώθω ότι είμαι μπλοκαρισμένος και δεν προχωράει τίποτα. Εδώ όμως υπάρχει ότι δεν υπάρχει και πρόοδος, ας το πούμε. Και οι φιλοδοξίες μας, οι επιθυμίες μας δεν βγαίνουν. Το άλλο είναι ένα άλλο σημάδι, το πέμπτο σημάδι, είναι οι κακές συνήθειες που αποκτούμε. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνουμε σε εθισμούς, όταν έχουμε εντελώς μα εντελώς μία συμπεριφορά αλλοπρόσαλη και εντελώς ανεύθυνη σε διάφορα πράγματα, όταν επίσης έχουμε ότι... επίσης όταν επηρεαζόμαστε και πιστεύουμε και δεχόμαστε τις αρνητικές δυνάμεις ότι αυτές είναι και η πρόοδος. Πάνω σου χαρή. Εκδίκηση, έτσι. Όταν δηλαδή αισθανόμαστε ότι μόνο μέσα από πολύ σκληράδα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Και φυσικά εννοείται και εθισμούς όταν μπαίνουμε σε ειδικά μονοπάτια εθισμών, έτσι. Ναι. Και τι εννοώ, και ουσίες. Ή σπαταλάμε το χρόνο μας πάρα πολύ σε άλλα πράγματα τα οποία μας βγάζουν από την πραγματικότητα. Τι άλλο σημάδι είναι, φυσικά έχει να κάνει με τα οικονομικά, την απώλεια στα οικονομικά, όχι μόνο στα οικονομικά. Έχει να κάνει και με την, να σου πω, το οικονομικό κομμάτι, το επαγγελματικό κομμάτι είναι μια μορφή ροής ενέργειας. Εντάξει, ρέει ενέργεια. Σημαίνει ότι βλέπεις κάποιους ανθρώπους, δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο, έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ότι πιάνουν, βγαίνει σε επένδυση, βγαίνει σε λεφτά. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια οικονομική άνεση. Τους βλέπεις, ρε παιδί μου, έχουν μια ροή. Φυσικά εννοείται, εμείς ζηλεύουμε, κάνουμε και αυτά. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, κάποιες στιγμές μπορεί να μπλοκαριστεί αυτή η ενέργεια και πλέον να μην έχεις ροή του χρήματος ή αν θέλεις της ύλης γενικότερα, και αυτό έχει να κάνει με ένα είδος ότι βρισκόμαστε, να το πω έτσι, όλοι έχουμε περάσει σε ένα ιδιαίτερο κύκλο και μάλιστα πολύ βίαιο κύκλο όπου χάνουμε εντελώς χρήματα. Θες μας τα κλέβουνε, θες μας κοροϊδεύουνε, θες με εξαπάτηση. Κάτι γίνεται και χάνουμε λοιπόν εμείς το focus, χάνουμε δηλαδή τη συγκέντρωσή μας και σπάει αυτή η ροή και χάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι η ροή του χρήματος είναι ένα είδος, κατά κάποιο τρόπο ροής όπως λέμε ενέργειας, και ένα είδος υλοποίησης ευχής. Εντάξει. Ένα άλλο σημάδι, αν θέλεις, μιας έτσι, πολύ αρνητικής ενέργειας της γρουσουζιάς που λένε, είναι ότι έχουμε πρόβλημα με τον ύπνο. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλά, καθόλου καλά. Και ο ύπνος είναι σημαντικό, διότι ο ύπνος θεραπεύει. Κοιμόμαστε για να θεραπευτούμε, έτσι, θεραπεύεται ο εγκέφαλος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν δείχνει ότι το υποσυνείδητο βρίσκεται σε έναν κύκλο εντελώς που έχει βγει εκτός λειτουργίας, εκτός ρυθμού, εκτός αρμονίας. Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης μπορεί να έχουμε εφιάλτες, να νιώθουμε απειλή, να νιώθουμε, θα σας το πω και ας μην το πιστέψετε, επίθεση από άλλες οντότητες. Το κλειδί τώρα εδώ πέρα, αν θέλεις κατά κάποιο τρόπο, είναι λίγο να μπεις και να δεις και να φέρεις μια ισορροπία στη ζωή σου και να δεις το συναισθηματικό κομμάτι, το νοητικό κομμάτι, το ψυχικό σου κομμάτι, γιατί αυτά τα τρία βρίσκονται σε ανισορροπία ή ποιος σε έχει επηρεάσει. Ένας τσακωμός, μια διαφωνία, ένας πλακωμός, μια αδικία, βρυσίδι, τσακώνεσαι και υπάρχει πολύ... Ξέρεις, αυτά είναι σκληρές καταστάσεις. Και όταν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα και σε βία εννοούμε, δηλαδή και σε σωματική βία, αυτά μας βγάζουν. Απειλές για τη δουλειά, εκβιασμοί, μην νομίζετε, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πεδίο εντελώς γρουσούζικο. Εντάξει. Επίσης, έχουμε θέματα οικογένειας, όπου έχουμε τοξικούς γονείς, μπορεί να υπάρχουν πολύ τοξικοί γονείς, οι οποίοι μπύρι, ξέρετε, μπορεί να είναι η γκρίνια.
Γουσουζιάνι και αυτό. Α, και αυτό παιδάκι μου. Και εκείνο. Και μπύρι μπύρι. Και μπύρι μπύρι. Και μπύρι μπύρι. Εντάξει, και αυτό μπορεί να έχει γίνει και από την παιδική ηλικία, αλλά εννοείται και σε πιο μεγάλη ηλικία. Ή να βρίσκεται σε μια οικογένεια, έχετε κάνει εσείς οικογένεια, να είναι ο σύντροφος, να είναι δηλαδή να υπάρχει μια πολύ έτσι αρνητική ενέργεια μέσα στο δικό σας το πεδίο, στο οποίο δημιουργείται ένα περιβάλλον μη εμπιστοσύνης, φόβου και φυσικά καθόλου σταθερότητα και αρμονία. Δεν υπάρχει ελεύθερη ροή αγάπης, υποστήριξης, φροντίδας, έτσι. Δεν λέω ότι όλες οι οικογένειες πρέπει να είναι έτσι και όλοι να είμαστε αυτό, γιατί ναι, και η τσακωμή είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όταν όμως το ωραίο είναι και το φυσιολογικό, ναι, γιατί και η τσακωμή θα υπάρχουν και διαφωνίες, είναι αυτό σαν ελαττήριο να επανέρχεται και να ξαναμπαίνεις πάλι στη φυσιολογική σου ζωή. Εντάξει. Και φυσικά και θα υπάρχουν διαφωνίες, έτσι. Εδώ όμως λέμε το τοξικό, το αρνητικό. Και συνήθως όταν υπάρχει πολύ κακή κριτική, δηλαδή να βλέπουμε έναν άνθρωπο, να σας το πω έτσι πολύ γενικά, να προσπαθεί να είναι με τα μαθήματα το ένα το άλλο, και επειδή δεν έφερε 20 και έφερε 19, να ασκούμε πολύ άσχημη κριτική. Αυτό αρχίζει και γίνεται πολύ τοξικό. Όπως επίσης έχουμε την αίσθηση, την πεποίθηση, λέω τώρα, να φορτώνουμε πάρα πολύ το πρόγραμμα γενικότερα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και χρόνος. Αυτό αρχίζει και σκάβει μέσα πολύ αρνητικότητα. Εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να υπάρχουν και προσωπικότητες πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ τοξικές, οι οποίες βάζουν ένα τείχος και λένε ή αυτό θα κάνεις ή αυτό, ή πάνω χάρη, ξέρω εγώ, δεν θα κάνεις παρέα με αυτόν, τελείωσε, ή με αυτήν. Αρχίζει και δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση. Τώρα βέβαια θα μου πει κάποιος, μα άμα εγώ καταλάβω ότι με αυτόν που κάνει παρέα είναι εκείνος τοξικός, καλά, εννοείται, εντάξει, μιλάμε για καταστάσεις, απλά λέμε ότι δεν θα κάνεις παρέα γιατί δεν γουστάρω να κάνει παρέα κτλ. Αυτό. Έλξη, πάμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Έλξη δύσκολων ανθρώπων. Πολύ δύσκολους ανθρώπους. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι τα ίδια ελκύουν, οι ίδιοι άνθρωποι, οι όμοιοι άνθρωποι ελκύουν όμοιους ανθρώπους. Εντάξει, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Διότι υπάρχει ίδια η ενέργεια, εντάξει, όταν υπάρχει μια πολύ τοξική ενέργεια, τι θα έλξεις, τοξική ενέργεια, θα έλξεις θετική ενέργεια, διότι ένας θετικός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, δεν θα αντέξει την τοξική ενέργεια, θα θέλει να σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, και ο καθένας βεβαίως εκφράζεται με μια τοξικότητα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και αυτό έχει να κάνει τώρα και με τις σχέσεις, έτσι. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές έλκουμε ανθρώπους, τους ίδιους και τους ίδιους. Γιατί γίνεται αυτό? Κάπου φταίμε και εμείς, διότι μπορεί να είμαστε και εμείς, να έχουμε και εμείς ένα, αν θέλεις, φίλτρο μέσα τοξικότητας. Και φυσικά τι θέλουμε να κάνουμε? Να ελέγξουμε τους άλλους. Όταν υπάρχει αυστηρός, χειριστικοί άνθρωποι, ναρκισσιστές ή ψυχοπαθείς ή δεν ξέρω τι άλλο, αυτή είναι τοξικότητα και ελκύουμε. Αλλά ο σκοπός όμως είναι να το θεραπεύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα 9 σημάδια. Είναι πολύ σημαντικά και πάμε τώρα να κάνουμε ένα ρίξιμο, να το δούμε, στο οποίο βασίζεται, θα δούμε δηλαδή κάποια πραγματάκια. Βασίζεται λοιπόν στο μάτι, υπάρχει και το μάτι, υπάρχει και η ζήλια και η τοξικότητα και η γρουσουζιά και όλα αυτά τα λόγια τα οποία λένε και εκτοξεύουν σε εμάς και έρχονται, να σας το πω πολύ πολύ απλά, και κολλάνε στην άβρα μας, έτσι. Η άβρα μας είναι ένα ενεργειακό πεδίο γύρω μας από το σώμα, το οποίο μας επηρεάζει σε τρία επίπεδα. Εξαρτάται τώρα και από τον άνθρωπο που το κάνει και το εκτοξεύει, είτε επίτηδες, είτε ηθελημένα, είτε ασυνείδητο επίπεδο. Λοιπόν, κολλάει στο συναισθηματικό μας πεδίο, στη συναισθηματική μας άβρα, οπότε συναισθηματικά φορτιζόμαστε και αισθανόμαστε απέσια, αισθανόμαστε χάλια, ή κολλάει στο νοητικό με αποτέλεσμα σκέψεις, να κάνουμε αιμονικές σκέψεις, να κολλάει το μυαλό μας δηλαδή. Να μας πει κάποιος κάτι, μια κουβέντα, ο προϊσταμένος μας, ο φίλος μας, η κοπέλα μας, το αγόρι, δεν ξέρω τι, και να κολλάει εδώ, και ναι βέβαια, διότι είναι η ενέργεια, προσέξτε τώρα εδώ, είναι ο δρόμος, δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να έχουν δυνάμεις, οι οποίες όμως τις πετάνε με φωτιά, και η φωτιά είναι η ενέργεια. Να ξέρετε, όταν μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για πληροφορία, αλλά το χαρακτηριστικό της θετικής ενέργειας είναι η φωτιά. Εντάξει. Και έρχεται και κολλάνε και στο ψυχικό βεβαίως επίπεδο, όπου αρρωσταίνουμε και κάνουμε ψυχοσωματικά μετά. Διότι υπάρχει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δημιουργούν ένα τέτοιο
σκληρό πεδίο αρνητικότητας, τοξικότητας, όπου μας αρρωσταίνουν. Πραγματικά. Και μπορεί να μας αρρωστήσουν λοιπόν με τα λόγια τους, με το νεύμα τους, με το βλέμμα τους, με αυτά που μπορούν να υποθούν για εμάς. Τώρα, τι θα κάνω. Θα ρίξω βάση ημέρας γέννησης εβδομάδας. Δηλαδή, τι έχεις γεννηθεί, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έτσι, αυτό θα ρίξουμε τώρα και θα δούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι της αρνητικότητας τι σου βγαίνει, τι μήνυμα θα πάρεις. Σημαντικό, συγκλονιστικό. Και ξεκινάω λοιπόν με τη Δευτέρα. Ξεκινάω λοιπόν. Η Δευτέρα έχει να κάνει με το τοτέμ. Άκουσέ με τώρα εδώ πέρα. Αφορά. Αν έχεις αυτό το συμβολάκι στο χέρι σου, είναι ένα πολύ όμορφο σύμβολο. Αν το όνομά σου ή το παρατσούκλι σου ξεκινάει από όμικρον, ή αν έχεις και όμικρον, τώρα θα μου πεις, ναι, εντάξει, ή αν έχεις και όμικρον μέσα στο όνομά σου και στο επώνυμό σου, γιατί τα κάνουμε όλα, εδώ μιλάει για διδασκαλία, προστασία και ασφάλεια. Το τοτέμ τι σημαίνει? Το τοτέμ σημαίνει έχω μέσα στο σπίτι ένα χώρο όπου εκεί βάζω τα εικονίσματά μου, την Παναγίτσα, το σταυρό μου, εντάξει. Μπορεί κάποιος άλλος να βάλει τα κρυσταλάκια του, μπορεί κάποιος άλλος να βάλει, εν πάση περιπτώσει, ένας χώρος ιδιαίτερος, μία γωνία μέσα στο σπίτι, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ θετική και είναι ο χώρος εκεί στον οποίο όταν εμείς δεν αισθανόμαστε καλά πηγαίνουμε, θα κάνουμε το σταυρό μας, έτσι. Ναι, γιατί όπως και να το κάνουμε, η χριστιανική θρησκεία, όπως τη δίδαξε ο Ιησούς, μιλάει για αγάπη, εντάξει, μιλάει για συγχώρεση, μιλάει για να βρεις τη δύναμη μέσα, αν θες, από μια ταπεινότητα, όχι όμως η ταπεινότητα του ταπεινού, του μαζοχιστικού, επιτρέψτε με αυτή τη λέξη, την ταπεινότητα σαν άνθρωπος να προχωρήσεις, τη στοικότητα, ας πούμε, εντάξει. Αλλά εδώ επισημαίνει η διδασκαλία, να έχεις και κάποιον μέντορα, να έχεις κάποιον άνθρωπο να σε βοηθήσει, να σου δώσει διδασκαλία. Και επίσης να γνωρίζεις, εδώ έρχεται ο θάνατος, αγαπημένο μου, αγαπημένο μου, μεγάλη προσοχή γενικά. Διότι εδώ έχει να κάνει και με θέματα υγείας και ψυχοσωματικής υγείας και πραγματικής υγείας. Αλλά να καταλάβεις ότι πολλές φορές στη ζωή, επειδή εδώ υπάρχει το εξής, τι μου έρχεται με ένα φλασιά να σου πω. Ο θάνατος είναι ο θάνατος και μιλάει και για τον μάλλον μιλάει και για συμβολικό θάνατο. Αφήνω, κλείνω πίσω μου κεφάλαια, αφήνω πίσω μου ανθρώπους κτλ. Μιλάει και για τον πραγματικό θάνατο. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα πώς θα τα συνδέσουμε όλα αυτά. Εμένα αυτό που μου έρχεται να σου πω φλασιά είναι ότι πολλές φορές αδυνατούμε να αφήσουμε ανθρώπους να τους αποκόψουν τη ζωή μας. Εμένα αυτό μου έρχεται να σου πω. Εντάξει. Δεν είναι τόσο πολύ ο φυσικός θάνατος του σώματος, όσο περισσότερο ότι επειδή αγαπάμε κάποιους ανθρώπους, νοιαζόμαστε, κάνουμε, αλλά δεν μας φέρθηκαν καλά. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς λόγω της καλής καρδιάς μας θέλουμε να βοηθήσουμε. Εδώ όμως σου λέει ότι δυστυχώς όταν επέλθει ο θάνατος, έχει επέλθει ο θάνατος. Εντάξει. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Τώρα ο καθένας εννοείται πώς το ταιριάζει και το μαζεύει. Εδώ είναι ο αριθμός 28, 2 και 8. Εδώ επίσης είναι ο αριθμός 13 και ο αριθμός 4. Και έχουμε και το ζώδιο κυρίως του Σκορπιού. Ο Σκορπιός μας μιλάει για θάνατο και για αναγέννηση. Πάρ' το αυτό, διότι πολλές φορές, επέτρεψέ μου να σου πω σε ένα επίπεδο, δεν θα το αναλύσω περισσότερο, ακούγεται πολύ προβοκατόρικο, πολύ προκλητικό, πολλές φορές ένας θάνατος μπορεί να είναι και μια λύτρωση. Ό,τι σημαίνει αυτό, ένας θάνατος δηλαδή μπορεί να... Τι εννοώ, να σου το πω σε ένα επίπεδο. Πολλές φορές ένας πολύ τοξικός προϊστάμενος, όταν φύγει, ενώ δηλαδή φύγει ρε παιδί μου, πάει σε άλλη δουλειά, είναι και μια λύτρωση. Είναι ένας θάνατος βεβαίως, αλλά είναι και μια λύτρωση. Σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, το βάζουμε εκεί. Λοιπόν, το βάζω εγώ εδώ πέρα. Πάμε τώρα στην ημέρα Τρίτη. Εντάξει, ημέρα Τρίτη λοιπόν. Ημέρα Τρίτη. Όπα, ημέρα Τρίτη μου πετάει αμέσως στο νερό. Θα επιλέξω βέβαια και μια κάρτα, την αφήνω εδώ. Που έχει να κάνει, άκουσε με τώρα εδώ. Εξαγνισμός με θεραπεία, αυθονία. Το νερό μπορεί να είναι και το αγιασμένο νερό, έτσι. Λοιπόν, πω πετάγονται εδώ πολλά πράγματα σε εσάς που είστε ημέρα Τρίτη, έχετε γεννηθεί Τρίτη, τα φτερά, το φτερό και αυτό με τον αριθμό 11, εδώ έχουμε λοιπόν. Ήτα, όπου υπάρχει το ήτα μέσα στο όνομα και στο επώνυμο.
όπου υπάρχει το γιώτα μέσα στο όνομα και στο επώνυμο, που σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να φέρεις ανανέωση λοιπόν και μπαίνεις, είσαι θεραπευτής, μπορώ να σου το πω, είσαι θεραπεύτρια. Έχεις την ικανότητα των θετικών μηνυμάτων, των θετικών αλλαγών στη ζωή, έτσι. Λοιπόν, και το 11 σημαίνει και αγγελιαφόρος του φωτός στην αριθμολογία. Πολύ σημαντικό. Εδώ τώρα αυτό που βγαίνει είναι ο Σαμάνος και βγαίνει με τον αριθμό 23. Δες το εσύ. Ο Σαμάνος είναι ο πνευματικός οδηγός. Εντάξει. Είναι εκείνος ο οποίος φέρνει την μαχητικότητα και όταν λέμε μαχητικότητα εννοούμε δηλαδή την ψυχική αντοχή, έτσι. Εσωτερική καθοδήγηση και θεραπεία. Δες λοιπόν εδώ ότι έχεις τρεις κάρτες. 7, 11, 23, δες πως ταιριάζουν. Έχεις γράμματα της αλφαβήτου, το ήτα, το γιώτα και το ρο, πως αυτά υπάρχουν μέσα στο όνομά σου και στο επώνυμο παίζουν ρόλο. Και αυτά τα συμβολάκια αν τα έχεις στο χέρι σου. Εντάξει, αυτό είναι ρουνικά σύμβολα. Αυτό και αυτό κάπως την παλάνει στο χέρι σου σε κάποιο σημείο. Είναι μια σφραγίδα, είναι η σφραγίδα του Θεού. Δεν το αναλύω περισσότερο. Μπορείς να δεις και τα shorts video αλλά και τα βίντεο που έχω κάνει για χειρομαντία. Μπορείς να πάρεις πάρα πολύ όμορφες πληροφορίες. Εντάξει, και μια κάρτα από τις κλασικές ταρό. Εντάξει, τρίτη εδώ έβγαλε πολύ πράγμα. Έχουμε λοιπόν τον υπότη μπαστούνι. Ο υπότης μπαστούνι είναι μια από τις πολύ θετικές κάρτες. Είναι μια πολύ δυναμική κάρτα. Σημαίνει επίσης ότι είσαι ταξιδευτής αυτού του κόσμου. Η ψυχή σου είναι ταξιδιάρα ψυχή. Σου αρέσει να μαθαίνεις πράγματα, να πηγαίνεις επίσης τα ταξίδια, να γνωρίσεις ανθρώπους, κουλτούρες. Τι σας είπα εγώ στην αρχή, αναζητητής, έτσι, ο ερευνητής, σας αρέσει να ερευνάτε. Ο υπότης τώρα μπαστούν είναι ότι ήρθε η στιγμή να κάνεις αυτό το οποίο γουστάρεις στη ζωή, ό,τι και αν λένε οι άλλοι, όποια κριτική και αν σου κάνουν. Έλα μωρέ που θα πας εσύ. Τι αξίζεις εσύ τώρα, ε? Έχεις εσύ τώρα τη δύναμη να το κάνεις αυτό και κάτι τέτοιες βλακίες. Σημαίνει ενέργεια, σημαίνει πάθος, σημαίνει επίσης περιπέτεια, σημαίνει γενναιοδορία, σημαίνει επίσης κουράγιο και πηγαίνω να πετύχω, πώς το λένε, πηγαίνω να πετύχω τους στόχους μου όποιοι και να είναι στη ζωή του για τον καθένα, έτσι. Μαθαίνω. Λοιπόν, οπότε... Κρατήστε τα αυτά. Αυτά είναι και οι τρόποι σας για να ανταπεξέλθετε και να βγείτε από τυχόν ανθρώπους οι οποίοι σας επιβουλεύονται και φυσικά είναι και γρουσούζιδες και σας πετάνε και γρουσουζιά. Και επειδή βγήκε και ο Σαμάνος, επειδή βγήκε και αυτός εδώ πέρα ο υπότης, είστε και άνθρωποι επιρρεπείς. Να το πω έτσι, να σας κάνουν, να σας στέλνουν αρνητική ενέργεια. Ωραία. Αυτά. Πάμε στην Τετάρτη. Η Τετάρτη λοιπόν μας βγαίνει η Χελώνα. Λοιπόν, η Χελώνα μας μιλάει γενικά για τύχη, καλή υγεία, πλούτος γενικά, καλή προετοιμασία, προστασία, δύναμη, σταθερότητα. Θέλει να σου πει λοιπόν αριθμό 48, το 4 και το 8 και το 12 και το 3, δηλαδή τα προσθέτουμε για να δούμε πώς αυτά έρχονται και ταιριάζουν σε ένα. Δεν έχει βγει κάποιο γράμμα εδώ της αλφαβήτου. Μπορείς όμως να πεις ότι το τέταρτο γράμμα της αλφαβήτου ποιο είναι και το 8ο και το 12ο και το 3ο. Βάλτε κάτω και θα δεις εσύ. Ξέρω εγώ το γάμμα, ας πούμε. Λοιπόν, κάνουμε και τέτοια έτσι έβρεση τεχνίες. Η Χελώνα όμως είναι ένα πολύ καλό σύμβολο που δείχνει ότι έχεις εύκολα την προστασία στο χέρι σου. Την έχεις. Εντάξει. Εδώ αυτό που μου πέφτει είναι μια πολύ καλή κάρτα. Είναι το 6 μπαστούνι, νίκη. Λέων κυρίως σαν σύμβολο. Σαν ζωδιακό σύμβολο, σημαίνει ότι έχεις κέρδισες με την αξία σου και γι' αυτό βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι ή έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις. Πρόοδος, αυτοπεποίθηση,
ίσως και μία αναγνώριση της προσπάθειας που έχεις κάνει, ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα. Θρίαμβος επίσης έχει να κάνει με τις σχέσεις, έχει να κάνει με το παρελθόν, γιατί ο αριθμός 6 έχει να κάνει και με το παρελθόν, με τις σχέσεις από το παρελθόν. Όμως σημαίνει ότι πολύ εύκολα, αγαπημένοι, μπορεί εσύ να νικήσεις. Έχεις δύο κάρτες πολύ ισχυρές, άρα σημαίνει μη φοβάσαι καθόλου όσον αφορά το κομμάτι της αρνητικότητας, της γρουσουζιάς και τα λοιπά. Μπορείς να τα απεξέλθεις πάρα πολύ εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον μπορεί να έχεις και στον αστρολογικό σου χάρτη και στον αριθμολογικό σου χάρτη εκείνες τις τοποθετήσεις πλανητών, οίκων και όψεων όπου σε προστατεύουν. Πάμε τώρα στην Πέμπτη. Η Πέμπτη λοιπόν μας βγαίνει φωτιά. Η φωτιά σημαίνει ενέργεια. Σημαίνει δύναμη, σημαίνει επίσης ανεξαρτησία. Είδατε, πέφτουν μόνα τους, γιατί θέλουν να... και βγαίνουν κάρτες οι οποίες είναι με ενεργειακό αποτύπωμα. Πρόσεξε τώρα. Αυτή που ήθελα εγώ, λοιπόν, είναι ανάποδα ο κρίσταλος. Πρόσεξε τώρα εδώ να δεις. Εδώ υπάρχει το εξής ο συνδυασμός. Υπάρχει ο αριθμός 4, ο αριθμός 41, εδώ έχουμε το δέλτα, γράμμα δέλτα, όπου υπάρχει αυτό στο όνομά σου, στο επώνυμό σου. Υπάρχει αυτό το ρουνικό σύμβολο, το οποίο αν το έχεις και αυτό σου δίνει μια ιδιαίτερη δύναμη. Δεν τα αναλύω περισσότερο για να μην σε κουράσω. Εδώ σημαίνει φωτιά, ενέργεια, δύναμη. Μπορείς να στείλεις ενέργεια εσύ, αλλά επειδή βγαίνει κρίσταλος ανάποδα, σημαίνει ότι έχεις άγνοια, δεν ξέρεις πώς να το κάνεις. Η θετική ενέργεια, έτσι. Δεν μπορεί να μην σημαίνει για όλους. Εδώ σημαίνει λίγο πιθανούς, έτσι, λίγο ψηλό ατυχίες, ψηλοτραυματίζεσαι, έχεις μια έλλειψη ίσως καθοδήγησης. Εδώ αυτό που θέλει να σου πει είναι ότι μπορείς ή έχεις τη δυνατότητα να πάρεις κρίσταλο, να τους προγραμματίσεις και να τους κάνεις θετικούς, έτσι, γιατί στην ουσία όλα τα πράγματα στη ζωή τα κάνουμε θετικά. Οπότε τι να έχεις, θεραπεία, αποδέσμευση από αρνητικές εμπειρίες, το σπάσιμο του κύκλου. Και πρόβλεψη ίσως και μελλοντικών γεγονότων με κάποιο τρόπο, όπου έχουν ως σκοπό να σε προειδοποιήσουν, ξέρω εγώ, στα όνειρά σου, να έρθει κάτι, ξέρω εγώ, και να σε προειδοποιήσει και να σου πει πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο. Και εδώ έχει βγει πάλι ο υπότης μπαστούνι. Πολύ σημαντικό, φωτιά, φωτιά. Εδώ λοιπόν έχουμε τον αριθμό 4, τον αριθμό 41 μας κάνει και το 5, έχουμε τον αριθμό 3, πρόσθεσε τα κιόλα, δες και αυτά σαν γράμμα, δηλαδή το τρίτο γράμμα εδώ, το γάμα, άρθα πει τα γάμα στο όνομά σου, στο επωνυμό σου, το δέλτα εδώ, το 41 κάτω 5, άρα το έψιλον και εδώ σαν γράμμα, δες τα όλα αυτά πώς έρχονται και δένουν. Όμως έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ ενεργειακό ισχυρό αποτύπωμα, μπορείς να βγεις από αρνητικές καταστάσεις, έχεις προστασία και μπορείς και με κάποια πράγματα και το άλλο. Θες κρυστάλλους, θες κάτι άλλο, θες, ξέρω εγώ, και κάποια πράγματα, βάματα ίσως από, λέω τώρα, τίμιο ξύλο, τίμιο σταυρό, να τα έχεις πάνω σου ή την Παναγίτσα. Εξαρτάται ο καθένας πώς τον βολεύει και πώς αισθάνεται άνετα. Πάντως έχεις προστασία και πολύ εύκολα την παίρνεις την προστασία εσύ. Λοιπόν, εδώ σημαίνει ενέργεια, ισχυρή ενέργεια, σημαίνει πάθος, περιπέτειες, η ζωή, να προχωρήσεις, να μάθεις, να κάνεις. Δηλαδή έχεις αρκετή προστασία και αρκετή δύναμη. Εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Πάμε τώρα στο επόμενο, που είναι η Πέμπτη. Την είπαμε την Πέμπτη? Την είπαμε τώρα την Πέμπτη. Πάμε στην Παρασκευή, συγγνώμη. Παρασκευή. Η Παρασκευή. Ωραία. Ωραία η Παρασκευή. Μάλιστα, έχει πολλή ενέργεια η Παρασκευή. Χελώνα και εδώ. Κοίταξε να δεις πώς βγαίνουν όλα ωραία, έτσι, με ένα τέτοιο τρόπο που θέλει να σου πει ότι υπάρχει προστασία. Ναι, μεν υπάρχει το αρνητικό, το τοξικό κομμάτι. Έχεις όμως προστασία. 4 και 8, κάτω 12, κάτω 3. Αυτά μπορεί να είναι και τα γράμματα του ονόματός σου και στο επώνυμο. Έτσι, παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Το 4 είναι το δέλτα, ας πούμε. Εντάξει. Καλή υγεία, πλούτος, καλή προετοιμασία, έχεις προστασία, έχεις δύναμη, μπορείς να φέρεις σταθερότητα στη ζωή σου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά κομμάτια γενικά. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε την μεγάλη ιέρεια. Τόχης. Μεγάλη τόχης. Συντονίζεσαι με τις φάσεις της Σελήνης. Πολλά μυστικά. Εννοείται, δηλαδή, μπορεί να ξέρεις, μπορεί και εσύ σαν ερευνητής, να πούμε έτσι, να έχεις μάθει πάρα πολλά πράγματα, πολλά μυστικά, αλλά να τα κρατάς για τον εαυτό σου και έτσι πρέπει. Σηματοδοτεί όμως αλλαγές, σοφία, γνώσεις, γνωρίζεις, διέστηση,
επικοινωνία μέσα από τα όνειρα. Και γενικά η μεγάλη αίρια, καταλαβαίνεις, είναι η αίρια η οποία καταλαβαίνει και μπορεί να κάνει πράγματα. Μπορεί να ξεματιάζεις, έτσι. Μπορεί να είσαι ένα πολύ θετικό άτομο και με το άγγιγμα του χεριού σου να είναι σχεδόν να θεραπεύει, έτσι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και μάλλον έχει, συντονίζεσαι με αυτή την ωραία ενέργεια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για σένα να πάρεις όλες αυτές τις θετικές δονήσεις της μεγάλης ιέριας και της χελώνας εδώ και να φέρεις ισορροπία γενικότερα στις αντικρουόμενες ευκαιρίες ή στις αποφάσεις. Γιατί εδώ είναι και μια κάρτα αποφάσεων, παίρνουν μια απόφαση. Εδώ είναι το αρνητικό, εδώ είναι το θετικό, ας πούμε. Γνωρίζεις δηλαδή πολύ εύκολα τι είναι θετικό, τι είναι αρνητικό και μπορείς να πάρεις μια σωστή απόφαση. Το έχεις όμως, εντάξει. Μεγάλη προστασία και γι' αυτό σ' αρέσουν και τα ταρό, σ' αρέσει και η αστρολογία, σ' αρέσει να μαθαίνεις, να διαβάζεις, να κάνεις, να ασχολείσαι, γι' αυτό βλέπεις και το κανάλι μου κτλ. Πάμε τώρα στο Σάββατο. Ωραία, εδώ είναι το Σάββατο. Το Σάββατο βγαίνει μια γυναίκα πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή. Αν είσαι άντρας, υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι εκεί για σένα. Αν είσαι εσύ γυναίκα, φυσικά εννοείται, αφορά εσένα. Πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή. Αριθμός 20 και το γράμμα 20 και το γράμμα 2, το β' δηλαδή, αν υπάρχει μέσα στο όνομα και το επώνυμό σου. Το σύμβολο, αυτό είναι το σύμβολο της Αφροδίτης, έτσι, είναι καθαρό, ξεκάθαρο. Έχεις πολύ ισχυρή Αφροδίτη, όπου σημαίνει δίνω σημασία στις σχέσεις, στην καλή επικοινωνία, στην αρμονία. Αφορά, επειδή η Αφροδίτη κυβερνά τον Ταύρο, μπορεί να μιλάμε για ζώδιο Ταύρος, επειδή κυβερνά και το ζυγό, αφορά και το ζώδιο ζυγός κυρίως, ή τονίζονται ιδιαίτερα αυτά τα δύο ζώδια αυτή την περίοδο, εντάξει. Απλά το βλέπεις εσύ γενικότερα, είναι πάντως μια πολύ πολύ ισχυρή γυναίκα και έχει και πολύ έντονο μαγνητισμό. Όταν λέμε μαγνητισμό, να σας πω κάτι, επειδή πολλές φορές, ναι, εντάξει, η ομορφιά φυσικά εννοείται, η εξωτερική ομορφιά παίζει κακά τα ψέματα για μένα, έτσι. Ναι, εννοείται μεγάλο ρόλο σε μια γυναίκα. Λοιπόν, όμως υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο ισχυρό μαγνητισμό. Είναι η άβρα τους, εντάξει. Χωρίς να είναι, να το πω, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι φωτομοντέλα, ας πούμε, δεν είναι μοντέλες, είναι γυναίκες τύπισες, ωραίες γυναίκες, ωραία τυπάκια, που με το μαγνητισμό τους μπορούν και έλκουν και εξισορροπούν και με το λόγο τους και με τη συμπεριφορά τους και με την πράξη τους εξισορροπούν καταστάσεις. Εδώ έχει βγει ο Ιεροφάντης και αλήθεια λέω λοιπόν, γιατί ο Ιεροφάντης εκφράζει την αλήθεια, Ταύρος έχει βγει εδώ. Λοιπόν, που σημαίνει ότι καταλαβαίνω τι συμβαίνει στη ζωή, καταλαβαίνω τις αξίες, βάζω τα όρια μου, σημαίνει διδαρχή, σημαίνει ηθικός κώδικας ισχυρό, σημαίνει ευγένεια, σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει ότι υπάρχει και μια θεϊκή σοφία, δηλαδή ο μαγνητισμός αυτός εδώ πέρα. Σημαίνει ότι είσαι και ένα πνευματικό άτομο, το οποίο παίρνεις, ας το πούμε έτσι, συνδέεσαι, να το πω έτσι, με αγγελικά παιδεία, ας το πω έτσι, και σου δίνει αυτή την άβρα, τη θετική, την όμορφη. Πολλές φορές δεν βρισκόμαστε ακόμα και σε μοναχούς, μοναχές. Βρισκόμαστε κοντά τους και έχουν μια τέτοια άβρα. Έχουν μια που μας ηρεμούν, μας γαλινεύουν, αισθανόμαστε ασφάλεια, αισθανόμαστε άνετα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι ανάγκη να πας μόνο σε μοναστήρι, υπάρχουν και στην καθημερινή ζωή. Λοιπόν, όμως εδώ δείχνει τη μεγάλη δύναμη και πίστη σου και τη μεγάλη σταθερότητά σου και όσον αφορά και στο πνευματικό κομμάτι και σε αυτά που πιστεύεις, δύναμη. Εντάξει, εδώ υποδηλώνει λοιπόν τη μεγάλη δύναμη την οποία κατέχεις και είσαι ένα άτομο που αρέσει να λέει αλήθειες. Εντάξει, και να τις λέει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι, ρε παιδί μου, κέριο. Δηλαδή η αλήθεια του δεν είναι περνάει και έφυγε, μένει. Και πάμε τώρα στην Κυριακή. Ωραία. Και η Κυριακή λοιπόν έχει να έρχεται, μας έρχεται με το Αυγό. Το Αυγό λοιπόν σημαίνει αγάπη, ευτυχία, ολοκλήρωση, έτσι, πολύ όμορφα πράγματα, αριθμός 16, το 1 και το 6 και το 7 και το 16 κιόλας, δες όλα αυτά πώς αντιστοιχούν στο γράμμα σου μέσα στο όνομα και επώνυμο, παίζει ιδιαίτερο ρόλο, ναι, γιατί μπορείς να μπεις και στο site μου να δεις λίγο τι σημαίνει το γράμμα, το κάθε γράμμα, τι σημαίνει δηλαδή και τι δονήσεις έχει, γιατί ναι, όλα αυτά συνθέτουν τον άνθρωπο.
Και όσον αφορά στο κομμάτι εδώ, λοιπόν, θέματα οικογένειας, 10 κούπα, ευτυχία. Έχεις λοιπόν την προστασία από τις αρνητικές ενέργειες, από την αγάπη σου για οικογένεια, που είτε εσύ είσαι σε μια οικογένεια, είτε έχεις φτιάξει οικογένεια, ότι κοίταξε να δεις, μπορείς αυτά που ονειρεύεσαι να τα φέρεις σε μια βόλτα, να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, ευτυχία, επιτυχία, να νιώθεις την ευλογία, τη γενναιοδορία και γενικά την ευτυχία της οικογένειας. Ό,τι σημαίνει εδώ, καθένα οικογένεια. Κάποιος μπορεί να έχει 10 γάτες και να είναι ευτυχισμένος. Είναι οικογένεια, τα παιδιά του ή τα παιδιά της. Εντάξει, μπορεί να είσαι οικογένεια, να έχεις παιδιά και να έχεις και ζωάκια και γατιά, όλα είναι οικογένεια. Κακά τα ψέματα και τα ζωάκια τα οποία παίρνουμε είναι οικογένεια. Όσο και αν το πιστεύεις ή όχι, είναι οικογένεια. Όταν εγκαταλείπεις ένα ζωάκι ή το κακοποιείς, να ξέρεις ότι σε πνευματικό επίπεδο η ενέργεια αυτή, αν θέλεις, γιατί όλα είναι ενέργεια, τα πάντα είναι ενέργεια, τα πάντα είναι πληροφορία, έρχεται και κολλάει και ενσωματώνεται πάνω μας. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα πώς αυτό στον κάθε άνθρωπο μετά θα εκφραστεί, είναι ένα άλλο κομμάτι, τώρα δεν το γνωρίζω εγώ, δεν έχω φτάσει σε αυτή τη σοφία, δεν ξέρω πώς το σύμπαν, ο Θεός και τα λοιπά τα φέρνει έτσι ώστε να αποδοθεί, προσέξτε, όχι τιμωρία, γιατί είχε γίνει μια παρανόηση εδώ, δεν υπάρχει τιμωρία, υπάρχει δικαιοσύνη. Έχουν μιλήσει και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες πολύ, υπάρχει η απόδοση δικαιοσύνης. Όταν εγώ κάνω κάτι κακό, πολύ κακό σε έναν άλλον άνθρωπο, ας πούμε, υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη μπορεί να είναι νομικής φύσεως, ναι, σε αυτήν εδώ πέρα τον κόσμο, μπορεί να είναι όμως και πνευματικής φύσεως και εκεί δεν ξέρουμε πώς εκφράζεται. Εντάξει. Ο σκοπός είναι η εξισορρόπηση των δυνάμεων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ όμως τι γίνεται. Έχουμε το αυγό, ένα πολύ ωραίο σύμβολο, το οποίο μιλάει για την αγάπη και δεν είναι τυχαίο που και εδώ μιλάει για αγάπη. Οπότε εσύ αγαπημένε μου, αγαπημένη που είσαι γεννημένος την Κυριακή, μπορείς πολύ εύκολα μέσα από άλλους ανθρώπους, συνεργασία και εδώ είναι και οι φίλοι, έτσι, και οι φίλοι μας, είναι η οικογένεια. Τα ξαδέρφια μας είναι η οικογένεια, οι γονείς μας είναι η οικογένεια. Πάμε στη μάνα μας, τον πατέρα μας και ζητάμε βοήθεια. Βρε μάνα, ξεμάτιασέ με, ας πούμε. Που κάνεις καλό ξεμάτιο. Είναι μια ένδειξη αγάπης. Ο άλλος όταν σε φροντίζει είναι μια ένδειξη αγάπης. Και βεβαίως έτσι φεύγει. Μετά μιλάς, κάνεις. Έτσι φεύγει λοιπόν και κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, η αρνητικότητα. Εδώ όμως ένα τελευταίο που θέλω να σου πω είναι ότι μιλάει για ολοκλήρωση και εδώ έχουμε το αποτέλεσμα της ισχυρής μας θέλησης. Κράτησε το αυτό. Ισχυρή θέληση για να πετύχουμε πράγματα. Αυτά είχα να σου πω, να είσαι καλά, κάνε την εγγραφή σου, μην το ξεχάσεις, μπες και στο site μου, δες και τα shorts που βάζω με πολύ ωραία μουσική, βάζω φοβερή μουσική με πολύ ωραίες αναλύσεις και αγαπημένα αγαπημένα μου τα λέμε πάρα πολύ σύντομα με ένα επόμενο θέμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.